Γράφω. Έχουμε συνάγει να μην από τις τεχνίες από τα να το την ελληπή ενημέρωση για τους αγώνες των αγροτών που όλη η Ελλάδα είναι εξυπωμένη σήμερα και παλεύει για την επιβίωσή της. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν απλά αστυνομικά στα σημειώματα ή κάνουν συγκεκριμένες διαδοχικές για τον αγρότη στα σχολεία. Από εκεί πέρα, το ζήτημα είναι το εξής. Αν σήμερα έστω ότι καταργείται το νομοσχέδιο. Τέλειος, δεν υπάρχει φορολογικό νομοσχέδιο. Ρωτήστε να δω, ζει και σήμερα με αυτές τις καταστάσεις. Έτσι όπως είναι το κόστος της παραγωγής, έτσι όπως είναι οι τιμές στα προϊόντα. Καταρχήν θέλουμε τιμές στα προϊόντα, μείωση κόστος παραγωγής και τώρα το νομοσχέδιο μας βάλουν σαν τα κομπάκια, σαν χαριστική βολή, να τελειώσει το μικρομεσαίο αγρότη. Η διαπίστωσή μου είναι ότι η γη και με την Αγροτική Τράπεζα τώρα, πρώην Αγροτική Τράπεζα, το 75% της αγροτικής περιουσίας περνάει σε ιδιώτες, περνάει σε εταιρείες να κατασχέσουν βέβαια και αυτό το σκοπό έχει ο μικρός κύρος να περάσει στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών και των εταιριών. Αυτό μας συνδείξει εδώ και χρόνια. Γι' αυτό παλεύουμε για την επιβίωσή μας, για μια αξιοπρεπή ζωή. Και τώρα τα καινούργια μέτρα, τα υποτιθέμενα καινούργια μέτρα για το φορολογικό νομοσχέδιο είναι στάχτη στα μάτια. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα, εγώ το θεωρώ, αυτά τα μέτρα τα θεωρώ λίγο παραπλανητικά. Η ουσία δεν αγγίζεται καθόλου και είμαστε στους δρόμους και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και όπως είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, είμαστε μαχητικοί, δυναμώνει ο αγώνας μας και αυτό θα το δείξει και παραπέρα πορεία. Ευχαριστώ πολύ.